Εδώ πριν από ένα χρόνο είχαμε ένα συμβάν, αυτός που είχε νοικιάσει το χτήμα του κληροδοτήματος αυθαίρετα έβγαλε την ελιά σε συνεργασία με έναν εργολάβο από το Κρανίδι για να την πουλήσουν στο εξωτερικό. Αυτό βέβαια στην περιοχή μας γίνεται κατά κόρον, βγάζουν πάρα πολλές τέτοιες ελιές και τις πουλάνε και φεύγουν για το εξωτερικό σε τιμές εξαιρετικές για τους παραγωγούς και εκεί τις πουλάνε πανάκριβες. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της ελιάς? Η ιδιαιτερότητα αυτής της ελιάς είναι ότι είναι μοναδική για τον κάμπο, το μέγεθος και το κάλος του κορμιού της. Χαρακτηρίζεται ότι είναι πάνω από 2.500 χρόνια. Ήταν η πρώτη ελιά του κάμπου. Αυτός που το είχε το χτήμα, όπως σας είπα, και πούλησε την ελιά στον εργολάβο, ήρθανε με μεγάλους γερανούς, γιατί όπως βλέπετε είναι μεγάλο το δέντρο. Την ξερίζωσαν, την έκλειψαν στην ουσία από το χώρο, γιατί δεν έχουν το δικαίωμα αυτό να την πουλήσουν από το κληροδότημα, γιατί το χτήμα το έχουν νοικιάσει για εκμετάλλευση για τον καρπό. Ο εργολάβος την ξερίζωσε, την φέρανε εδώ στο διπλανό χωριό να τη φορτώσουν για να φύγει. Όταν μας ειδοποίησαν εμάς, ένας από τους κατοίκους εδώ του χωριού, αμέσως καλέσαμε την αστυνομία μαζί με το σύλλογο, κινητοποιήθηκε όλο το χωριό και πήγε στην εισαγγελέα, γιατί αυτός που την είχε βγάλει δεν δεχόταν ούτε να την μεταφυτέψει πάλι στον ίδιο χώρο που ζούσε το δέντρο. Και εμείς θεωρήσαμε σωστό να τη φυτέψουμε εδώ στην πλατεία του χωριού για να στολίζει το χωριό μας και να μπορέσουμε να τη ζήσουμε. Και να μην υπάρχει περίπτωση να, και την, περίπτωση να την ξανακλέψουν. Ναι. Τώρα εδώ είναι μέσα στο κέντρο του χωριού, οπότε δεν υπάρχει θέμα κλοπής, έτσι δεν είναι? Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέμα κλοπής, προστατεύεται από το χωριό, γιατί το χωριό έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία για το δέντρο αυτό. Και έχουμε κινηθεί για να μπορέσουμε να χαρακτηριστεί μνημείο της φύσης από το δασαρχείο, την αρμόδια υπηρεσία. Περιμένουμε βέβαια ακόμα, γιατί λείπουν κάποιες μελέτες και θέλουμε να προστατευτεί αυτό το δέντρο. Τώρα δεν έχει πρόβλημα, έχει πιάσει κανονικά? Τώρα έχει πιάσει, δείχνει ότι μεγαλώνει κανονικά. Βέβαια έπαθε κάποια ζημιά στο ριζικό σύστημα που θα αργήσει να ξανασυνέλθει, αλλά είναι ένα από τα δέντρα τα οποία μεταφυτεύεται και πιάνει. Ζει, συνεχίζει να ζει. Με την ευκαιρία αυτή το σημά που είχαμε, έχουμε διοργανώσει φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος μαζί με την συνεργασία της το Δήμο μας μια γιορτή, ένα αφιέρωμα στην ελιά για αυτά τα δέντρα, τα υπεραιωνόβια. Στις 26 του μηνός θα γίνει μια έκθεση προϊόντων της ελιάς, θα γίνει ένας μπουφές από γεύσεις της ελιάς. Θα είναι ο μιλητής ο κύριος Βέμος ο Σταύρος, καθηγητής Πανεπιστημίου Γεωπονικής Σχολής. Θα μιλήσει για τα υπεραιωνόβια δέντρα και μετά θα συνεχίσει μια συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο.